Γεια σου, Σάνι. Ναι. Παίρνουμε και το χαλό να δούμε. Είμαστε... Από μικρόφωνο δεν είμαστε, οκ. Okay. Θα το... Παίρνουμε πάλι χαλό. Χαρά. Ωραία. Τώρα είμαστε οκ. Okay. Καμπλέ. Τέλεια. Καλώς ήρθες στο φαν, καλώς ήρθες στο ΜΑΤ. Δεν ξέρω αν έχεις ξανάρθει στο ΜΑΤ ποτέ. Έχω έρθει. Έχεις έρθει. Άλλη μία φορά. Αλλά χαθήκατε στον δρόμο γιατί είμαστε σε λίγο... Πάντα. Υπάρχει μια περιπέτεια κάτι. Α, της περιπέτειας ή του αποπροσανατολισμού. Εγώ ας με το πολύ αυτό. Ναι. Ας το δικαιολογήσουμε κάπως. Ας το βάλουμε έτσι κάπως. Λοιπόν, ήσαν εδώ σήμερα, διότι έχει βγάλει καινούργιο άλμπουμ, διότι παίζουμε πάρα πολύ το κομμάτι τη διασκευή του Σάνι και μας αρέσει πολύ. Και συγκεκριμένα σήμερα έχει έρθει και δεν ήρθαμε προχτές ή μεθαύριο, διότι αύριο έχει και ένα live προγραμματίσει στον Γκαγκάρι 205 με το Σκορέιδρο, το οποίο θα είναι η αρχή μια σειρά εμφανίσεων ή θα είναι ένα live αύριο έτσι πάρτι. Ναι, ελπίζουμε. Έχουν κλειστεί κάποια πράγματα και ο στόχος μας είναι αυτός. Θα θέλαμε να κάνουμε μια περιοδιούλα. Να γνωρίσουμε τον κόσμο, mm-hmm. να μας γνωρίσει και να περάσουμε καλά. Λοιπόν, όταν βγήκα εγώ στον αέρα πριν, χωρίς να έχεις κάτσω λίγο ακόμα, πιο άνετα. Όπως, όπως θέλεις. Έκλεισε κάτι, όχι. Ωραία, και τώρα είμαστε και σε ταριστά. Όταν λοιπόν βγήκα στον αέρα πριν από λίγα λεπτά, χωρίς εσένα, mm-hmm. είπα ότι θα έρθεις και ήθελα να πω ότι η Σάνι είναι. Μου ερχόταν διάφορα πράγματα στο μυαλό να πω για σένα. Ας πούμε, η Σάνι μπορεί να μην το έχετε ακούσει ποτέ, αλλά γράφει στίχους σε κομμάτια. Έχει γράψει πάρα πολύ γνωστά, mm-hmm. όπως το Παλαιό μου Παλτό, όπως η Τίτλη του Τέλους, όπως Παράξενη Γιορτή, τα δύο αυτά του Μιχάλη Χατζηγιάννη και άλλα κομμάτια. Η Σάνι είναι η κοπέλα λοιπόν που περιμένει το Σάνι, η Σάνι είναι από το Σανταφύλλα. Ένα σωρό πράγματα. Εσύ πώς θα μπορούσε να συστηθείς, τι θα διάλεγες από όλα να πεις. I'm nobody. I'm nobody. Είμαι κανένας. Αυτό. Εντάξει, συμβαίνουν κάποια πράγματα. Έχουν βγει στη δισκογραφία κάποια τραγούδια μου, αλλά εντάξει. Εγώ δεν το σκέφτομαι τουλάχιστον. Πρέπει να έχεις μια. Για τους άλλους μια ταυτότητα. Δηλαδή δεν υφίστασαι αν δεν έχεις ένα. Παρελθόν, τουλάχιστον καταγραμμένο κάπου, για κάποιους. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Για μένα δεν ισχύει αυτό, απλά κάπως πρέπει να. Να το προσδιοριστούμε. Ακριβώς. Να σου κάνω. Όταν έμαθα ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτά τα τραγούδια, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Ότι δηλαδή έχεις κρατήσει λίγο έτσι χαμηλών τόνων προφίλ σχετικά με αυτό το θέμα. Γιατί, επειδή είναι πιστεύω... του στιχουργού που είναι από πίσω, επειδή δεν σε νοιάζει να μαθαίνει. Όχι, δεν νιώθω καθόλου από πίσω. Απλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που γράφουν, δηλαδή οι καλλιτέχνες, είναι καλύτερα να παρατηρούν παρά να τους παρατηρούν. Α, και είναι σωστά. Και ένα ψιλοτρίκ, αν θέλεις, που κάνω και σε μένα. Δηλαδή, μεταφιέζομαι πολύ συχνά. Δεν μου αρέσει να με ξέρουν. Δηλαδή, θέλω να είμαι παρατηρητής, να κάθομαι σε μια γωνία και να βλέπω τι συμβαίνει. Έτσι γράφεις καλύτερα, έτσι είσαι στην ησυχία σου και εντάξει, και δεν χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή αυτό μπορεί να πούμε ότι το κάνεις και σαν λειτουργήμα. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεται ένα πάρτι, πηγαίνεις εσύ, κάθεσαι και παρακολουθείς, να σε φανταστούμε κάπως έτσι. Όχι. Στον κόσμο μου γενικότερα. Αλλά δεν θα μου άρεσε αυτό, δεν μου αρέσει η έκθεση και εντάξει. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και ζωή εκτός τηλεόρασης και πολύ καλύτερη μάλιστα. Δηλαδή, να σηκωθώ και να φάω τον χρόνο μου να τρέξω από εδώ και. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει λόγος. Ένας καλλιτέχνης θέλει χρόνο. Για να σκεφτεί, να ταξιδέψει, να μείνει λίγο μόνος με τις σκέψεις του, να δει τι γίνεται δίπλα του, δηλαδή το θεωρώ λίγο... Σε όλα τα άλλα λίγο αναλόγως. Μια απαραίτητο. Εκείνες που σου κάνουν δισκογραφικά, εμένα μου δίνουν αίσθηση όποτε ήθελες και ένιωθες να και... Ναι, και έτσι κάπως να γίνονται, δηλαδή να γίνονται ό,τι γίνεται, να γίνεται με φυσικό τρόπο. Όποτε νιώθω την ανάγκη. Ο χρόνος είναι για να περνάει. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι που δεν αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε Hoverphonic. Mm-hmm. Όχι. Α, ένα break λοιπόν πάμε να δούμε και αμέσως μετά πάμε να δούμε Σάνι και Σανταφύλλα. Σάνι. Και αμέσως μετά επιστροφή εδώ στο Φάνι με τα δικά σας μηνύματα στο 400 με την ένδειξη μας.